οι φοιτητές χαιρετίζουμε τη 40η μαραθώνια πορεία της ΕΔΙΕ, δίνουμε τη μάχη στη σωστή πλευρά της ιστορίας, μαζί με όλο το λαό, τους εργαζόμενους και τους μαζικούς φορείς. Ενάντια σε αυτούς που μας κλέβουν τα όνειρα και το μέλλον, που τσακίζουν τα δικαιώματά μας ως φοιτητές και μετέπειτα εργαζόμενους. Την Τετάρτη, στις 18 του Μάη, οι φοιτητές δώσαμε μήνυμα καταδίκης στον υπεριαλιστικό πόλεμο, στην πολιτική της κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων που υποβαθμίζουν τις σπουδές μας, που βαραίνουν εμάς και τις οικογένειές μας, μας εμπλέκουν μέσω προγραμμάτων και μέσω του προγράμματος σπουδών μας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Οι φοιτητές δηλώνουμε ότι είμαστε επιστήμονες και όχι εργαλεία επιχειρηματικών ομήλων και υπεριαλιστών. Πόσο καιρό που διεξάγεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, μας πρόκειται να διαλέξουμε την πλευρά του ενός ή του άλλου υπεριαλιστή. Την ίδια στιγμή που δεν έχουμε τα χρήματα να πληρώσουμε τα νίκια, το ρεύμα, τα είδη πρώτης ανάγκης λόγω της ακρίβειας και η χρηματοδότηση για σύντηση και στέγαση στις σχολές μας είναι μηδαμινή έως και ανύπαρκτη. Την ίδια στιγμή που μας λένε να βάλουμε το χέρι στην τσέπη μας, να πληρώσουμε τα μεταπτυχιακά μας, την ίδια στιγμή που φέρνει την αστυνομία στις σχολές μας για να καταστήλει εμάς τους φοιτητές που εκδικούμε τα αυτονόητα. Για να είναι τα πανεπιστήμια μας ανοιχτά για τις επιχειρήσεις και να μην ακούγεται η φωνή της διεκδίκησης μέσα στις σχολές μας. Την ίδια ώρα που δίνονται εκατομμύρια για την πανεπιστημιακή αστυνομία, για το Ταμείο Ανάκαμψης, για εξοπλισμούς, για αμερικανονατοικές βάσεις, οι ελλείψεις στις σχολές μας και στη φοιτητική μέρημνα κάνουν πάρτι. Το οργανωμένο σχέδιο της κυβέρνησης δεν θα περάσει, κανένας φοιτητής και καμιά φοιτήτρια δεν μπορεί να μείνει άπραγος μπροστά σε όλες αυτές τις εξελίξεις, όταν μάλιστα καταστρέφεται η δική του ζωή. Κανείς μας δεν δέχεται την κυβερνητική και ευρωατλαντική προπαγάνδα μέσα στις σχολές μας. Οι φοιτητές, μέσα από τους φοιτητικούς μας συλλόγους, οργανώνουμε τη σύγχρονη αντιπεριαλιστική και αντιπολεμική δράση, οργανώνουμε τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, στο μεγάλο συλλαλητήριο για τις αμερικάνικες βάσεις στο κέντρο της Αθήνας, δείξαμε την αλληλεγγύη μας στους λαούς θύματα των υπεριαλιστικών πολέμων. Συμμετέχουμε στην Επιτροπή Αγώνα ενάντια στις βάσεις. Επίσης, και από εδώ, να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στους συναδέλφους που αυτή τη στιγμή είναι φαντάροι και να τονίσουμε πως κανένας νέος στρατευμένος δεν έχει δουλειά έξω από τα σύνορα. Το επόμενο διάστημα, με αναπληρωμένο ηθικό, λόγω του ελπιδοφόρου μηνύματος που δόθηκε στις φοιτητικές εκλογές, δυναμώνουμε τον αγώνα μας για σύγχρονες σπουδές με δικαιώματα. Συμπορευόμαστε με τα εργατικά σωματεία και τους υπόλοιπους μαζικούς φορείς για να διεκδικήσουμε το μέλλον που μας αξίζει.